Εδώ όμως μπορεί η ένωση να γίνει επικίνδυνη. Ανεβαίνει ο Τσούμπερ, τον βλέπει ο Πινέδα. Ο Τσούμπερ πατά περιοχή. Με το δεξί βγάζει στο πίσω δοκάρι τον Λιβάη Γκαρσία, ο Λιβάκοβιτς. Η πιο μεγάλη ευκαιρία του ματς είναι για την ΑΕΚ. Δυστυχώς είναι χαμένη με τη συμπλήρωση 15 λεπτών παιχνιδιού. Στο το πρώτο κομμάτι του δευτέρου ημιχρόνου. Μεγάλη πάσα για τον Χατζησαφή. Πήγε πάνω του ο Ρίστοφσκι. Ανεβαίνει ο Γιόνσον και κλέβει. Πέρασε η μπάλα για τον Τσούμπερ, η μπάλα στο δεξί, το πλασέ από τον Τσούμπερ στα δίχτυα! 1-1 η ΑΕΚ! Ισοφαρίζει εδώ στο Ζάγκρεπ ο Στίβεν Τσούμπερ στο γνωστό του πανηγυρισμό, ο γνωστός Στίβεν Τσούμπερ, όπως έκλεισε την περασμένη σεζόν, πιθανότατα ο MVP της ΑΕΚ. Πινέδα, τα κουνάκια του Πινέδα για τον Γαλανόπουλο, ο Γαλανόπουλος για τον Πινέδα! Υψωμένη σημαία του βοηθού, διαμαρτυρίες από τους παίκτες της ΑΕΚ. Η μπάλα έχει καταλήξει στα δίχτυα. Όχι, λέει ο Μεξικανός, μένει να φανεί. Προς το πίσω δοκάρι, στο έδαφος ο Πισάρο. Αραούχο. Κρατά ο Αραούχο. Ψάχνει τρόπο να γυρίζει. Κερδίζει ο Πισάρο. Βγάζει προς τα έξω ο Γαλανόπουλος. Ένα παιδί βγαλμένο από τα σπλάχνα της ΑΕΚ. Ένα παιδί που έχει καταταλαιπωρηθεί από τραυματισμού στην καριέρα του και επιμένει. Και επιστρέφει, σκοράρει εδώ, στο Ζάγκρεπ. Σε μια από τις πιο δύσκολες, από τις πιο απαιτητικές, από τις πιο ιστορικές βραδιές για την ομάδα σε όλη της την πορεία. Κόρνερ ο Μάνταλος, η μπάλα περνά στο πίσω το Κάριο Βίτα και άλλο κόρνερ με Λιβάκοβιτς στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχει πάρει προβάδισμα η ΑΕΚ και φτάνει πολύ κοντά στο να το διευρύνει. Εκτελεί ο Μάνταλος, σηκώθηκε ο Λιβάη Γκαρσία, ο Χατζησαφή. Ένα γέμισμα από τον Χατζησαφή, ο Λιβάκοβιτς και πάλι σταματά τον Ντομαγκό.